Ήταν μια χρήσιμη τηλεδιάσκεψη. Ενημερωθήκαμε από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Πέτροβιτς, για την εικόνα που άφησε πίσω της η μεγάλη νεροποντή. Δεν είναι και η καλύτερη. Υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές, υπάρχουν πάρα πολλές καταστροφές. Υπάρχουν σπίτια που πλημμύρισαν, υπάρχουν ζώα που πνίγηκαν. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι χάλασαν, γέφυρες οι οποίες έπεσαν. Η περιοχή, ο Εύρος, μετράει τις πληγές του. Αυτό που είπαμε εμείς στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και αυτό που λέμε πάντα είναι ότι θα πρέπει γρήγορα να ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών, έτσι ώστε άμεσα να δοθούν όλες εκείνες οι αποζημιώσεις που δικαιούνται αυτοί που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία. Και βεβαίως αυτό που μπαίνει πάντα από μας, αυτό που είναι πια ανάγκη μεγάλη και φαίνεται κάθε λίγο και λιγάκι από τις μεγάλες καταστροφές, είναι να υπάρξει επιτέλους ένας συνολικός σχεδιασμός αντιπλημμυρικών έργων και υλοποίησή τους βέβαια, που να παίρνει υπόψη τις νέες συνθήκες, τις νέες συνθήκες τις οικιστικές, τις νέες συνθήκες αν θέλετε τις κλιματικές, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυνατές βροχές, τα χιόνια, εν πάση περιπτώσει τα φυσικά φαινόμενα. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Δυστυχώς αυτό που βλέπουμε στη χώρα μας και στις περιφέρειες βεβαίως αντίστοιχα είναι ότι αυτά τα έργα τα αντιπλημμυρικά δεν ιεραρχούνται ως πρώτη προτεραιότητα. Νομίζουμε ότι η ίδια ζωή, το δείχνει ότι αυτά θα πρέπει να προταχθούν και θα πρέπει πια να μπουν στην προτεραιότητα όλων των παραγόντων του κράτους, τόσο του κεντρικού όσο και του περιφερειακού και του τοπικού. Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση, χρήσιμη. Είπαμε στον Περιφερειάρχη, στον κύριο Πέτροβιτς, βεβαίως στον Περιφερειάρχη, ότι εμείς ως κόμμα θα κάνουμε όλα όσα πρέπει να κάνουμε και μέσα στη Βουλή, με κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και έξω από τη Βουλή, εδώ με τις οργανώσεις, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούται ο λαός της περιοχής και τις αποζημιώσεις και βεβαίως το δικαίωμά του να ζει με ασφάλεια από αυτά τα φυσικά φαινόμενα. Η επίσκεψή σας όμως έχει και συνέχεια, δεν περιορίζεται μόνο στον Αλεξανδρόπουλο, θέλετε να μας μιλήσετε για το υπόλοιπο πρόγραμμα. Βεβαίως, έχουμε μια συνάντηση σε μια ώρα περίπου με τον Δήμαρχο της Ορεστιάδας, τον κύριο Μαυρίδη, όπου θα έχουμε και εκεί μια ενημέρωση γύρω από τα τοπικά ζητήματα. Και στην πορεία θα δούμε τώρα, θα συναντηθούμε και με τους υπόλοιπους δημάρχους, είτε διαζώσεις είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Θα δούμε ανάλογα με το πρόγραμμα του καθενός. Και φεύγοντας θα επισκεφτούμε, ολοκληρώντας την περιοδία, θα επισκεφτούμε και τον Δήμο Σαχώνου και Μαρονίας, γιατί και εκεί υπήρξαν σημαντικές καταστροφές. Ως ΚΚΕ είναι γνωστή η θέση μας. Εμείς λέμε ότι πρέπει να κλείσουν όλες αυτές οι δομές, οι κλειστές, όλα τα hot spot που υπάρχουν. Αυτή είναι η αφετηριακή μας θέση, γι' αυτό και είμαστε αντίθετοι βεβαίως και με την επέκταση του συγκεκριμένου στο φυλάκιο του Εύρου, της Ορεστιάδας. Από εκεί και πέρα αυτό που λέμε εμείς είναι γνωστό, λέμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι κατατρεγμένοι, οι κυνηγημένοι από πολέμους, από τη φτώχεια, από τις επεμβάσεις των υπεριαλιστών στις χώρες τους, θα πρέπει να φιλοξενηθούν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα σε δομές ανοιχτές στην υπηρετική Ελλάδα και πολύ σύντομα, αφού λάβουν όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα, να πάνε στον τόπο όπου επιθυμούν, στις χώρες όπου θέλουν να πάνε οι ίδιοι. Αυτό το λέει και η κοινή λογική, το υπαγορεύει και η συνθήκη της Γενέβης, είναι ένα από τα δικαιώματα τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν ξεχαστεί εξαιτίας συνθήκων που υπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας με την Τουρκία για την διαχείριση, για τη βάρβαρη διαχείριση έτσι όπως εξελίσσεται του προσφυγικού ζητήματος. Αυτή είναι η θέση μας. Αυτό θα πούμε και στον Δήμαρχο σε λίγο στη συνάντηση. Αυτό λέμε και στους κατοίκους, δείχνοντας την ανθρωπιά μας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, ταυτόχρονα αγωνιζόμαστε για το δικαίωμά τους για μια καλύτερη ζωή.